Φίλοι μου, εγώ θα σας ευχηθώ εδώ καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα και μαζί θα σας πω ότι είναι παγκόσμια ημέρα όχι μόνο της γης αλλά και της ευτυχίας σήμερα. Δεν ξέρω, αναζητήστε κάτι μέσα στη μέρα, τουλάχιστον να τιμήσουμε την ημέρα της ευτυχίας, κάτι που να μας κάνει ευτυχισμένους. Μπορεί να είναι μια αγκαλιά, μπορεί να είναι ένα χαμόγελο του παιδιού σας, μπορεί να είναι ένα τηλεφώνημα με ένα αγαπημένο πρόσωπο, μπορεί να είναι ένας καφές με ένα. Όπως βλέπετε, περιφέρομαι γύρω από τους ανθρώπους, έτσι, γιατί δεν μπορώ να φανταστώ ότι μπορεί να γίνετε ευτυχισμένοι. Μπορεί να γίνεται όμως, τώρα που το σκέφτομαι μια χαρά. Επειδή θα δείτε ένα ωραίο λουλουδάκι στο μπαλκόνι σας να ανθίζει, πραγματικά και αυτό είναι στιγμές ευτυχίας. Όπως και να έχει, λίγη χαρά, λίγο χαμόγελο, με όποιον τρόπο μπορεί να το εξασφαλίσει οποιοδήποτε από εμάς. Σε λίγο έρχεται ο Τάσος Ριζόπουλος στα Σος στην TV και λίγο αργότερα στις 5, όλη η ενημέρωση μέσα από το δελτίο ειδήσεων της Βεργίνα Τηλεόρασης με την Νίκη Σταματιάδου. Βεβαίως το βράδυ έχετε ραντεβού στις 8 και 4 με το Στέργιο Καλόγυρο σχολιάζοντας την επικαιρότητα. Με απόσπασμα της χθεσινής εκπομπής, θα κλείσουμε του Στέργιου Καλόγυρου, θα κλείσουμε και εμείς. Τα λέμε. Καλημέρα σας. Η κυβέρνηση προχωρά σήμερα στην τρίτη διαδοχική αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 9,4%. Έτσι, από την 1η Απριλίου, αυτός θα φτάσει τα 780 ευρώ από τα 650 ευρώ, θυμίζω, που ήταν το 2019. Κάτι που σημαίνει ότι από τότε έχουν προστεθεί ετησίως σχεδόν 3 επιπλέον μισθοί στο εισόδημα περίπου 600.000 εργαζόμενων. Η νέα αύξηση προφανώς και θα συμπαρασύρει τα επιδόματα ανεργίας και όλες τις παροχές που συνδέονται με το κατώτατο μισθό. Αναλυτικά θα μιλήσει για όλα αυτά σε λίγο ο Υπουργός Εργασίας. Δεν έχω αυταπάτες. Ξέρουμε ότι στην χώρα μας οι αμοιβές είναι ακόμα χαμηλές, ενώ πιέζονται ακόμα περισσότερο από τον εισαγόμενο πληθωρισμό. Είναι κάτι το οποίο το ακούω συνέχεια, ειδικά από νέες και νέους, οι οποίοι δύσκολα τα βγάζουν πέρα. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ξεκινάμε με μια καλή είδηση, γιατί όπως και να το δει κανείς, όπως και να το κάνει, η αύξηση είναι αύξηση. Θα μου πείτε, βάλε δύο νέα παιδιά με 800 ευρώ ο καθένας το μήνα, μπορεί να ζήσουν να κάνουν οικογένεια? Όχι. Η απάντηση είναι σαφέστατη. Δεν μπορεί να ζήσουν ούτε με 800 ούτε με 1000 ευρώ ο καθής για να κάνει μια οικογένεια. Με 2000 το μήνα δεν μπορεί να ζήσεις. Θα μου πεις, ζούσες με 1200 ευρώ? Φυσικά και όχι. Γι' αυτό και ζει η ελληνική κοινωνία όπως ζει, υπογεννητικότητα κτλ. Όμως πρέπει να πούμε ότι είναι η τρίτη συνεχόμενη αύξηση που κάνει αυτή η κυβέρνηση. Θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερη ακόμη αύξηση, λέμε όλοι μας, ναι, αλλά αυτό έκρινε ο Πρωθυπουργός. Είπε κάτι σωστό, ότι οι αυξήσεις που δόθηκαν σε ελάχιστο χρονικό διάστημα ισοδυναμούν με 3 μισθούς. Όντως κερδίζουν, η ακρίβεια όμως από την άλλη πλευρά είναι μεγάλη, μεγάλη ακρίβεια, και οι αυξήσεις, οι οποίες πάντα είναι καλοδεχούμενες στους μισθούς, δεν μπορούν να καλύψουν την ακρίβεια, την αύξηση του κόστους ζωής, η οποία δυστυχώς, λόγω της ενεργειακής κρίσης, της πολεμικής κρίσης, του COVID και όλα αυτά, έχουν μεγαλώσει τα κόστη, τα καθημερινά κόστη για να μπορέσει να ζήσει μια οικογένεια. Στα 780 ευρώ λοιπόν, μεικτά, όχι καθαρά, μεικτά από 1η Απριλίου, μία κίνηση ευπρόσδεκτη, και λένε τώρα οι πληροφορίες μας από τις Βρυξέλλες πως οι κάτοικοι των Βρυξελών βάζουν χέρι στην ελληνική κυβέρνηση για όλες αυτές τις παροχές και τους λένε ότι κάνατε, σταματήστε, γιατί θα βγείτε εκτός. Προφανώς αυτά τα λένε οι φίλοι μας οι Γερμανοί, οι οποίοι βάζουν και τους άλλους να φωνάζουν. Εδώ όμως υπάρχει τεράστιο θέμα, η ελληνική κοινωνία χρειάζεται βοήθεια, δεν μπορεί να ζήσει μόνο με επιδόματα, χρειάζεται ο άλλος να γνωρίζει σε σταθερή βάση ότι έχει κάποια χρήματα για να μπορέσει να επιβιώσει, και εμείς να πούμε ότι είναι ευπρόσδεκτο, είναι ευπρόσδεκτη κάθε αύξηση, αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, είναι η τρίτη αύξηση μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, άρα λοιπόν λέμε ευπρόσδεκτα. Με όλα τα υπόλοιπα, τα οποία θα βγουν πολλοί σήμερα να γκρινιάξουν, θα βγουν και άλλοι που θα λένε ότι ναι μεν,
Είναι λίγα, τι να κάνουμε. Είναι όμως μία αύξηση. Να ξεκινήσουμε με αυτό. Ο κύριος Χατζηδάκης εξειδίκευσε τα μέτρα. Θα αυξηθούν και τα χρήματα που παίρνουν οι άνεργοι από το Ταμείο Ενεργείας. Όλα αυτά νομίζω ότι θα βοηθήσουν έστω και λίγο την προσπάθεια που καταβάλει κάθε οικογένεια, ο κάθε Έλληνας πολίτης, για να μπορέσει να ανταπεξέλθει όσο το δυνατόν καλύτερα στις υποχρεώσεις, οι οποίες είναι πολλές και δημιουργήθηκαν τα τελευταία και όχι μόνο χρόνια. Πάμε όμως τώρα από το θέμα αυτό, πάμε σε ένα άλλο θέμα, όπου ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Νίκος Δένδιας, δήλωσε πως η Ελλάδα υποβάλλει αίτηση για το Συμβούλιο Ασφαλείας. Ας ακούσουμε τη δήλωση ο κύριος Δένδιας και θα επανέλθουμε. Είχα σήμερα την ευκαιρία να συναντηθώ για μια ακόμη φορά με τον Γενικό Γραμματέα των ΗΕ, τον κύριο Γκουτέρες. Ο εθιμοτυπικός λόγος της επίσκεψής μου στο Γενικό Γραμματέα ήταν να του ανακοινώσω την ελληνική υποψηφιότητα για το Συμβούλιο Ασφαλείας των ΗΕ την περίοδο 25-26. Ως γνωστόν, θα παρουσιάσω σήμερα το απόγευμα σε εκδήλωση εδώ στη Νέα Υόρκη την υποψηφιότητά μας. Εκτός από αυτό όμως είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε μια ευρύτερη σειρά θεμάτων. Καταρχήν, όπως πάντα, το Κυπριακό, τη δυνατότητα μιας νέας πρωτοβουλίας μετά την εκλογή του Νίκο Χριστοδουλίδη στην Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά επίσης την Ουκρανία, την κατάσταση στην Ουκρανία, την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και μια σειρά από θέματα που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος, την προστασία των γυναικών και άλλα πολλά. Νομίζω ότι ήταν μια θετική συνάντηση. Λοιπόν, καλή η κίνηση και να πω και το εξής. Η Ελλάδα θα είναι το 2025 και το 2026 ένα μέλος στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Γιατί θα είναι? Γιατί φαντάζομαι, διαφορετικά πρέπει να είναι λαθεμένη η πολιτική που ακολουθούμε τα τελευταία χρόνια, φαντάζομαι ότι οι Αμερικανοί, οι φίλοι μας οι Αμερικανοί που ελέγχουν τις καταστάσεις, θα θέλουν να επιβραβεύσουν τις προσπάθειες που έχουν καταβάλει ελληνικές κυβερνήσεις το τελευταίο διάστημα απέναντι στους Αμερικανούς, απέναντι στα συμφέροντα της Δύσης, στην ενιαία γραμμή της Δύσης, μιας και η Ελλάδα είναι Δύση. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι θα υπάρχει βοήθεια από τους φίλους ώστε η Ελλάδα να μπει σε αυτή τη θέση. Καλή επιτυχία λοιπόν στις προσπάθειες που γίνονται από πλευράς της κυβερνήσεως, από πλευράς Ελλάδος. Για να πάμε τώρα σε μια άλλη πολύ παράξενη και περίεργη είδηση. Μια παράξενη είδηση, περίεργη είδηση, αλλά πραγματική είδηση που έχει να κάνει με τον Ρώσο Πρόεδρο κύριο Πούτιν, καθώς το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο εξέδωσε ένταλμα σύλληψης εναντίον του κυρίου Πούτιν για εγκλήματα πολέμου. Όταν το πρωτοβλέπεις αυτό σαν είδηση, λες αμάν το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης. Όχι, δεν το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης. Είναι ένα μικρότερο, ας το πω έτσι, σημασίας δικαστήριο, το οποίο δεν αναγνωρίζουν, προσέξτε, δεν αναγνωρίζει η Ρωσία. Δεν αναγνωρίζουν όμως ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Άρα λοιπόν Ρωσία και Αμερική δεν το αναγνωρίζουν το δικαστήριο αυτό. Δεν το αναγνωρίζει η Κίνα, δεν το αναγνωρίζει και η Ινδία. Δηλαδή ρε παιδιά, αφού δεν το αναγνωρίζουν όλοι αυτοί, συν κάποιες χώρες ακόμη που μιλάμε τώρα για κάποια δισεκατομμύρια κόσμου. Κίνα, Ρωσία, Ινδία, Αμερική. Δεν το αναγνωρίζουν. Σκέφτομαι λοιπόν εγώ και λέω, τι παιχνίδια επικίνδυνα είναι αυτά, επικίνδυνα παιχνίδια, όταν πηγαίνεις και βγάζεις ένταλμα σύλληψης, διεθνές ένταλμα σύλληψης, κατά του νούμερο 2, νούμερο 3, όπως θες πες το, δύναμης του κόσμου, του Προέδρου που εκπροσωπεί τη δύναμη του Πούτιν, και τον κατηγορείς για εγκλήματα πολέμου, τι δικαστήριο είναι αυτό? Εγώ δεν λέω αν έχουν δίκιο ή άδικο. Αυτό θα το κρίνουν άλλοι, όχι εγώ. Λέω όμως ότι είναι επικίνδυνο αυτό που κάνουν. Η άποψή μου. Επαναλαμβάνω. Μπορεί να είναι δίκιο. Μπορεί να είναι εύλογο αυτό που λένε. Μπορεί να έχουν τα στοιχεία. Αυτά τα ξέρουν οι ίδιοι, όχι εγώ. Προφανώς ούτε κι εσείς. Όμως είναι επικίνδυνο. Γιατί βγάζει μια απόφαση με την οποία... απόφαση, την οποία απόφαση δεν αναγνωρίζουν μεγάλες δυνάμεις. Αμερική, Ρωσία, Κίνα, Ινδία κλπ. Άρα, τι απόφαση είναι αυτή και γιατί τη βγάζεις?
Μήπως αυτή η απόφαση είναι το προήμιο μιας άλλης απόφασης που θα στηριχτεί πάνω στη δική σου. Προσέξτε, μήπως αυτή η απόφαση είναι το προήμιο μιας άλλης απόφασης που θα στηριχτεί πάνω στη δική σου. Και άντε, μου χαρακτηρίζεις τον Πούτιν εγκληματία πολέμου. Τον Ερντογάν πώς τον χαρακτηρίζεις? Τον δικτάτορα Ερντογάν, τον αιμοσταγή Ερντογάν, με γενοκτονίες στην Αρμενία, με γενοκτονίες στη Συρία, με γενοκτονίες στην Κύπρο, με εισβολή στην Κύπρο και κατοχή ξένου εδάφους, με εισβολή στη Συρία, με εισβολή στο Ιράκ, με εισβολή στην Αρμενία, με εισβολή στη Λιβύη. Παράνομα όλα, έχει εγκαταστήσει παράνομο στρατό εκεί. Αυτόν τον άνθρωπο που έχει σκοτώσει, που σκοτώνει, που βιάζει, που κλέβει, που καταπατεί κάθε έννοια διεθνούς δικαίου με τουρκολιβικά μνημόνια, αυτόν τον άνθρωπο, κύριε εσείς του δικαστηρίου, του διεθνούς ποινικού δικαστηρίου, πώς το χαρακτηρίζετε? Πώς το χαρακτηρίζετε αυτόν τον άνθρωπο, και δεν μιλάει κανείς για αυτόν, απολύτως κανείς δεν μιλάει για αυτόν, παρά μόνο εσείς. Και διαβάζω, γιατί η είδηση βγήκε πριν από λίγο και δεν είχαμε τη δυνατότητα να έχουμε κάποιον νομικό σήμερα, θα έχουμε όμως τους στρατιωτικούς στο δεύτερο να μας πούνε. Αυτό το δικαστήριο έχει βγάλει ελάχιστες αποφάσεις, αν διαβάζουμε στα 4 αποφάσεις, για 4 κράτη της Αφρικής, το Σουδάν, την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, το Κονγκό και την Ουγκάντα, τη Βόρεια Ουγκάντα. Δηλαδή έχει βγάλει 4 αποφάσεις και βγάζει και για τον Πούτιν. Τώρα, ή κάτι ξέρουν που δεν το ξέρουμε, ή είναι το προήμιο μιας άλλης απόφασης, αλλά θα πας να εφαρμόσεις την απόφαση πού, στην Ινδία, στην Κίνα, πού θα την εφαρμόσεις, όταν δεν αναγνωρίζουν την απόφαση σου. Και γι' αυτόν εδώ, όχι τον κύριο Πούτιν, τον άλλον, τον δικτάτορα, δεν μιλάει κανείς. Δεν εκφράζει κανείς άποψη. Γι' αυτόν εδώ μιλάμε, το έχω πει και άλλες φορές, ότι αν ζούσε ο Χίτλερ σήμερα, θα ζήλευε τον δικτάτορα Ερντογάν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και αυτά, κυρίες και κύριοι, είναι γεγονότα τα οποία δυστυχώς συμβαίνουν. Εμένα με ανησυχούν, γιατί φαντάζομαι ότι μπορεί να είναι προήμιο κάποιες απόφασεις όταν δεν το αναγνωρίζουν, δεν αναγνωρίζουν αυτό το διεθνές δικαστήριο η συντηρητική πλειοψηφία των ισχυρών του κόσμου, όλοι ισχυροί δηλαδή, να δούμε τι θα γίνει. Και επειδή εμείς θα πάμε σε λίγο και στην Γερμανία, θα δούμε τον κύριο Δημητρίου.